Κύριε Χατζιάνο, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία καταρχήν. 10 χρόνια εκατοντάδες βραβευθέντες, 3,25 εκατομμύρια ευρώ από το 2009 μέχρι σήμερα, μόνο φέτος μισό εκατομμύριο δώσατε. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με έναν απολογισμό, κριτική, αυτοκριτική, αυτό το τρίπτυχο. Αν κάνατε απολογισμό της δεκαετίας, θα λέγατε ότι πετύχατε να δώσετε τα κίνητρα που θέλατε για την προώθηση της δικαινοτικής συνεργασίας? Αν σκεφτείτε ότι πριν από 10 χρόνια όταν ξεκινήσαμε, είπα καταρχήν ότι εγώ είμαι επιχειρηματίας, θα προσπαθήσουμε να βρούμε επιχειρηματίες που συνεργάζονται. Δηλαδή, με το ζόρι νομίζω βρήκαμε 5 επιχειρήσεις από την ελληνοκυπριακή μεριά και 5 επιχειρήσεις από την τουρκοκυπριακή μεριά και δώσαμε 5 βραβεία, 10 επιχειρήσεις, 10 άνθρωποι, οι οποίοι συνεργαζόντουσαν. Φέτος πήραμε αιτήσεις από 700 ανθρώπους που συνεργάζονται. Άρα, αν το δεις σε μια διάρκεια 10 ετών, νομίζω σίγουρα οι δύο κοινότητες συνεργάζονται πολύ περισσότερο από πριν την δεκαετία που ξεκινήσαμε. Πέρσι είχαμε περισσότερες αιτήσεις από φέτος. Δηλαδή, αν θέλετε, το high water mark, το all time high, ήταν πέρσι. Αλλά αυτό ίσως μπορεί να είναι και τυχαίο, γιατί ήταν η εποχή που όταν μαζεύαμε τις αιτήσεις, ήταν η εποχή του Grand Montana. Και ήταν, αν θέλετε, πιο της μόδας να μιλάς για δικαινοτικά θέματα. Και κάναμε και μια πιο έντονη διαφήμιση, μια διαφημιστική καμπάνια δηλαδή, να μαζέψουμε περισσότερες αιτήσεις. Και άρα φτάσαμε τις 800 κάτι. Mm-hmm. Άρα, εγώ όταν ξεκινήσαμε φέτος και είχα δει εξ αποστάσεως το πολιτικό κλίμα που είναι αρνητικό, λέω πολύ φέτος να μην βρούμε ούτε 50 δηλαδή. Θα δώσουν 50 βραβεία, θα βρούμε 50 να κάνουν αίτηση. Αλλά με μεγάλη χαρά μπορώ να πω ότι δεχθήκαμε αιτήσεις από 700 διαφορετικούς ανθρώπους. Και ο αριθμός είναι και μεγαλύτερος, γιατί να σκεφτείτε ότι φέτος δύο ποδοσφαιρικές ομάδες θα πάρουν βραβείο. Είναι τουλάχιστον 11 από κάθε μεριά δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι αν δεις ότι καταφέραμε μέσα σε 10 χρόνια να αποστιγματίσουμε, αν θέλετε, τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αυτό είναι για μένα ένα καλό αποτέλεσμα. Το μόνο σίγουρο βέβαια ότι είναι δύσκολο σε δικοινοτικά βραβεία που προωθούν την ειρήνη να πεις ότι κερδίσαμε. Εντάξει, πέρασε άλλος ένας χρόνος και δεν είχαμε πόλεμο. Mm-hmm. Άρα κάτι πετύχαμε. Ναι. Αλλά φυσικά κανένας δεν θέλει πόλεμο mm-hmm. τα σημερινή ημέρα. Άρα πιστεύω ότι σίγουρα είναι κάτι που θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Νομίζω είναι καλό για το νησί. Εγώ έχω δεσμευτεί να βοηθάω καλούς σκοπούς για το υπόλοιπο της ζωής μου και μετά. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που ανακοίνωσα πέρσι είναι ότι μπήκα στο λεγόμενο έναν όμιλο, αν θέλετε, επιχειρηματιών που λέγεται Giving Pledge, που σημαίνει ότι έχω δεσμευτεί να δώσω τη μισή μου περιουσία σε καλό σκοπό. Ο καθένας μας βέβαια κάνει δικό του ιδρυμά, δικό του καλό σκοπό. Θα είναι όλοι στα βραβεία? Όχι. Αυτοί είναι ο Bill Gates και ο Warren Buffett και αυτοί, οι οποίοι, εντάξει, πολύ σπάνια βρίσκεις στο ίδιο σημείο την ίδια στιγμή. Πιο πολλοί είναι Αμερικάνοι στην πραγματικότητα, είναι 185 μέλη. Εν πάση περιπτώσει, το νόημα είναι ότι έχω δεσμευθεί ότι στο τέλος της ζωής μου θα αφήσω τη μισή μου περιουσία στο ίδρυμά μου. Mm-hmm. Άρα το Stelios Philanthropic Foundation θα ελπίζω να υπάρχει για πάντα. Δηλαδή θα έχει την περιουσία να μπορεί να επενδύει και να δίνει για πάντα. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Θα έρθω στο μέλλον, σε λίγο όμως. Θέλω τώρα να πάμε στην κριτική. Υπάρχει μια κριτική, κύριε Χατζιωάννου, ότι τέτοιες δράσεις οδηγούν σε συμβιβασμό με το status quo εδώ στην Κύπρο. Επιβραβεύονται οι εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας, ή αν θέλετε, η γενική αντίληψη παραμένει ίδια. Θεωρείτε δηλαδή ότι 700 άτομα είναι η εξαίρεση ακόμα στην Κύπρο? Mm-hmm. Ναι. Αν σκεφτείς ότι μένουν 1 εκατομμύριο κόσμο στην Κύπρο, ίσως να είναι η εξαίρεση, αλλά καλύτερα να υπάρχουν 700 άτομα παρά να μην υπάρχουν. Δηλαδή, η κατηγορία που πάντα με ενδιέφερε είναι αυτό που λέμε partners in life, δηλαδή οι άνθρωποι που συνάπτουν προσωπικές σχέσεις. Και είναι η μόνη κατηγορία από πέρσι με φέτος που αυξήθηκε σημαντικά, από μικρό αριθμό βέβαια. Αλλά είναι περίεργο να έχεις ένα πληθυσμό 1 εκατομμυρίου στην Κύπρο, 2/3 Ελληνοκύπριοι, 1/3 Τουρκοκύπριοι, περίπου, και να μην έχουν δημιουργήσει προσωπικές σχέσεις ακόμα. Ενώ πιστεύω ότι εμείς καταφέραμε να το αποστιγματίσουμε σε βαθμό να πήραμε 23 αιτήσεις, νομίζω, δηλαδή 46 άνθρωποι,
Και θα δώσουμε στους 16, δηλαδή στους 32 φέτος. Ναι. Είναι αυτή η αγαπημένη σας κατηγορία? Θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το... Είναι η μόνη που μεγαλώνει, συνεχίζει να μεγαλώνει αυτή τη στιγμή. Και είναι περίεργο που δεν υπήρχε. Δηλαδή, η αγαπημένη μου κατηγορία, αν θέλετε, είναι οι επιχειρηματίες. Γιατί εγώ από αυτό το περιβάλλον προέρχομαι. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα με επιχειρηματικά βραβεία, αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο πιο ανθρώπινο να βλέπεις ανθρώπους να κάνουν προσωπικές σχέσεις. Άρα, αν θα λέγατε για κάποιο βραβείο ότι είστε ιδιαίτερα ευτυχισμένος ή ικανοποιημένος, θα ήταν κάποιο από αυτά τα ζευγάρια? Ναι, η κατηγορία... Τα πρώτα, ίσως. Τα πρώτα είναι, σίγουρα είναι πρωτοπόροι, αλλά το ότι μεγαλώνει ο αριθμός είναι σημαντικό. Εντάξει. Είστε ο ίδιος από μόνος σας ένα success story επιχειρηματικό και θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δεν το πάτε ένα βήμα πιο μπροστά. Δηλαδή να μπείτε εσείς μπροστά και να κάνετε εσείς ένα κοινό επιχειρηματικό πλάνο, σχέδιο, project, όπως θέλετε πέστε το, με έναν Τουρκοκύπριο εδώ στην Κύπρο. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν μικρές ομάδες, αλλά να το μεγαλώσετε εσείς ο ίδιος, να βγείτε μπροστά. Με ρωτάτε κατά πόσον θα έφτιαχνα μια επιχείρηση κοινή στην Κύπρο, ναι, με έναν Τουρκοκύπριο. Κατά κάποιο τρόπο δεν θέλω να διαλέξω έναν Τουρκοκύπριο, Τουρκοκύπρια, και να κάνουμε μια επιχείρηση η οποία μπορεί να πάει καλά και να μην πάει καλά. Δηλαδή, έχω ξεκινήσει πολλές επιχειρήσεις στη ζωή μου και ξέρω ότι δεν πετυχαίνουν όλες. Δηλαδή, είναι risky business, να χρησιμοποιήσουμε μια γρήγορη έκφραση. Άρα, αντί να πούμε ότι θα κάνουμε, ξέρω εγώ, από κοινού ξενοδοχεία και μπορεί να πάνε καλά, μπορεί να πάνε καλά, προτιμώ αυτή την φιλανθρωπική δράση, η οποία λέει θα μοιράζουμε ένα σχετικά μικρό ποσό, αλλά σε πολύ κόσμο, και να βοηθάμε πολλές δραστηριότητες. Για μένα αυτό είναι πιο απτό, πιο σίγουρο, ναι, πιο πιθανό να συνεχίσει να γίνεται. Θέλετε δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή? Θέλω να συνεργάζονται περισσότεροι άνθρωποι. Stories. Ναι, να συνεργάζονται περισσότεροι άνθρωποι. Για μένα αυτό είναι επιτυχία. Ωραία. Το τελευταίο διάστημα ακούμε, έχετε πει ότι δεν είστε πολιτικός, είστε επιχειρηματίας, αλλά και η πράξη σας πολιτική πράξη είναι. Γι' αυτό θέλω να σας ζητήσω να μου σχολιάσετε. Το τελευταίο διάστημα ακούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα οριακό στάδιο στο κυπριακό. Έχετε και εσείς επαφές στο εξωτερικό. Βρισκόμαστε σε ένα οριακό στάδιο στο κυπριακό? Δεν έχω επαφές με πολλούς πολιτικούς στο εξωτερικό και θα έλεγα ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορώ να σας πω ότι δεν θέλω να γίνω πολιτικός. Αυτό μπορώ να το παραλάβω όσες φορές θέλετε. Δεν πιστεύω ότι εγώ μπορώ να βοηθήσω με το αν γίνω πολιτικός, γιατί είναι πολύπλοκο το σύστημα και το πρόβλημα και προτιμώ εγώ έγινα γνωστός επιχειρηματίας, θέλω να γίνω γνωστός ως φιλάνθρωπος, αν θέλετε. Δεν θέλω να γίνω ο Ντόναλντ Τραμπ της Κύπρου, δεν θέλω να μπω στην πολιτική. Κλέψε την ερώτηση τώρα. Ναι, πιστεύω ότι είναι καλύτερα να παραμείνω στους τομείς που με ενδιαφέρουν και με αρέσουν. Ναι. Επειδή εσείς έχετε μια διαφορετική αντίληψη, ίσως και ως Κύπριος του εξωτερικού, βλέπετε να υπάρχει μια έλλειψη αυτού που εσείς βλέπετε στο εξωτερικό ως Κύπριος με τους Κύπριους εντός της Κύπρου σε πολιτικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό επίπεδο για να γίνει μεγαλύτερο βήμα είτε προς μεγαλύτερες συνεργασίες είτε προς... Κοιτάξτε, επειδή είχα τη τύχη να ζήσω και να ζω σε πολλές χώρες και να διαβάζω τα μέσα, αν θέλετε, σε πολλές γλώσσες και περιοχές του πλανήτη, η Κύπρος δεν είναι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο διεθνώς. Δηλαδή, ευτυχώς, επειδή έχουμε ειρήνη και δεν έχουμε πόλεμο. Δηλαδή, μην ξεχνάς, 100 μίλια να πας πιο ανατολικά, γίνεται χαμός. Επομένως, αυτοί οι ειδήσεις πάνε προς τα εκεί. Πάνε εκεί που υπάρχει, δυστυχώς, ο πόλεμος και η καταστροφή. Ή, αν θέλεις, προχθές σκοτώθηκαν 1.300 άτομα στην Ινδονησία από ένα σεισμό και ένα τσουνάμι. Αυτό είναι η είδηση. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή δεν είναι η είδηση. Πήγε να γίνει είδηση λίγο με τον Grand Montana πέρσι. Δεν πετέχθη τίποτα, ξεχάστηκε. Άρα για μένα η Κύπρος αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσεις το μέσο Βρετανό, ξέρω που γνωρίζω καλά, θα σου πει είναι it's a holiday destination. Τι άλλο είναι η Κύπρος? Μια χαρά είναι, έχει καλό καιρό, πηγαίνουμε διακοπές. Δεν σκέφτεται δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Αυτό που λείπει, τι είναι, κύριε Χατζημάνου, είναι το leadership που όλοι μας λένε, απλά... Δεν νομίζω ότι η λύση είναι να κάνουμε τους Εγγλέζους να μιλάνε για το διχασμό της Κύπρου. Για μένα η λύση είναι οι άνθρωποι που ζουν στην Κύπρο να συνεργάζονται μεταξύ τους και αυτό πώς θα γίνει όμως, γιατί βλέπουμε ότι... Με το να συνεργάζονται και να μιλάνε με την άλλη κοινότητα. Έτσι θα γίνει. Ναι, υπάρχει όμως μια αντίληψη η οποία ίσως είναι και λόγω της πολιτικής ηγεσίας ή του πολιτικού αφηγήματος τόσων χρόνων, ότι αυτό κοντρολάρεται ή, αν θέλετε, υπάρχουν ανησυχίες.
Εσείς που το κάνετε τόσα χρόνια, ποιο μήνυμα θα μπορούσατε να στείλετε ώστε τα οργανωμένα σύνολα του επιχειρηματικού και οικονομικού κόσμου στην Κύπρο και στις δύο πλευρές να το κάνουν, να σας μιμηθούν, ας πούμε, σε πιο επιτυχημένο βαθμό? Μακάρι να με μιμηθούν και να δίνουν και άλλα επιχειρηματικά βραβεία και δικοινοτικά βραβεία, αλλά είναι δύσκολο για μένα να αλλάξω την γνώμη ανθρώπων που θέλεις έχουν πετύχει οικονομικά και έχουν τις δικές τους απόψεις. Είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να επηρεάσω αυτό το κοινό που θα έρθει εδώ απόψε και θα, αν θέλεις, έχει ασπαστεί τη θεωρία ότι καλύτερα να μιλάμε παρά να μην μιλάμε, καλύτερα συνεργαζόμαστε παρά να μην συνεργαζόμαστε. Παρά να προσπαθήσω να αλλάξω την γνώμη 5 μεγάλων επιχειρηματιών. Ήδη είναι η 10η επέτειος του βραβείου. Θα αλλάξετε κάτι στο θεσμό ή θα συνεχίσετε? Συνέχεια αλλάζουμε. Κάθε χρόνο αλλάζουμε. Αλλάζουμε τις κατηγορίες, αλλάζουμε τους κανόνες. Παραδείγματος χάρη, φέτος δώσαμε έμφαση τα 60% των βραβείων πάνε σε καινούργιες αιτήσεις. Δηλαδή να δώσουμε έναυσμα, αν θέλεις, να δημιουργούν καινούργιες σχέσεις. Ταυτόχρονα δίνουμε και ένα 20% σε παλιούς νικητές και ένα 20% σε ανθρώπους που προσπαθήσανε και δεν κερδίσανε πέρσι. Άρα το μοιράζουμε με αυτόν τον τρόπο. Να δούμε τι πια καινούργια ιδέα θα έχουμε του χρόνου. Μπορεί το κλίμα να είναι καλύτερο του χρόνου και να μεγαλώσουμε και τον αριθμό. Το ποσό δηλαδή, το συνολικό. Και η άποψή σας ότι δεν θα ασχοληθείτε ποτέ με την πολιτική? Ναι, επιμένω. Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική σε καμία χώρα. Σε καμία χώρα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.